Αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας σύσκεψης των αρμόδιων φορέων για το συντονισμό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αντιπεριφέρεια. Τα κρούσματα σημειώνουν πτωτική τάση, καθώς από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 27 του μηνός ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται στα 100. Είναι πραγματικά καλά τα νέα, αλλά σας λέω δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι βέβαιο ότι επανερχόμαστε στα επίπεδα του Οκτωβρίου. Αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε από Δευτέρα ως Κυριακή, τα κρούσματα ήταν 100. Τι σημαίνει αυτό, ότι στις 16 Νοεμβρίου είχαμε 610 κρούσματα και φτάσαμε πλέον στα 100. Στις αρχές Οκτωβρίου βέβαια, την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου, είχαμε σε όλη την εβδομάδα 22 κρούσματα. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε και σε κάθε περίπτωση είναι, όπως βλέπετε, πάρα πολύ εύκολο να ανεβείς ψηλά και δύσκολο να κατέβεις χαμηλά όσον αφορά τα κρούσματα. Ενώ σύμφωνα πάντα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο και από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, τα νέα είναι εξίσου καλά, καθώς οι θάνατοι έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και μέχρι σήμερα νοσηλεύονται 35 ασθενείς στην κλινική του τμήματος COVID-19, ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Τα νέα από το Νοσοκομείο Σερών είναι πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο σκληρό πυρήνα αυτή τη στιγμή. Είναι 35 οι άνθρωποι που είναι μέσα σε απλά κρεβάτια COVID. Είχαμε φτάσει περίπου στα 120, αν θυμάστε. Και η ΜΕΘ υπάρχουν 10, 11, 12 κρεβάτια, σε σύνολο 17. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από τους όμορους νομούς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης οι εισαγωγές αυτή τη βδομάδα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Και όπως επίσης έχουν περιοριστεί και οι θάνατοι στο ελάχιστο. Τονίζοντας όμως πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η κατάσταση εύκολα μπορεί να ανατραπεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε έξω και να πανηγυρίζουμε. Όπως σας είπα, εύκολα φτάνουμε στην κορυφή των κρουσμάτων και δύσκολα κατεβαίνουμε. Θα παρακαλέσω τις ΣΕΡΕΣ, τους ΣΕΡΕΟΥΣ, όπως περάσαμε τα Χριστούγεννα, να συνεχίσουμε στην πρωτοχρονιά, να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύσουμε, όπως λέμε πάντα, τους εαυτούς μας, να τηρήσουμε τα μέτρα. Βεβαίως το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Βεβαίως το καταλαβαίνω, η νεολαία δυσκολεύεται. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε τώρα ποιοι είμαστε, αν υπάρχει η δυνατότητα ανάμεσά μας να ελέγξουμε την κατάσταση. Και πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα και τη διάθεση. Και τα αποτελέσματα αυτά ανήκουν στις υπηρεσίες που κάνουν τα πάντα. Αυτό κάναμε και σήμερα. Δηλαδή τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά και της ΣΕΡΕΣ και του ΣΕΡΕΟΥΣ που έχουν δείξει πραγματικά ότι θέλουν, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, να δαμάσουμε τον εχθρό αυτό, ο οποίος είναι αόρατος.